Στρατηγέ, κύριε Μπουλιανίτη, ενισχυμένη η Τουρκία εκ των πραγμάτων. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Λίγο η γεωπολιτική της θέση, λίγο η εγκύτητα, λίγο οι εκλεκτικές σχέσεις με τους Ρώσους. Φαίνεται ότι έχουν αναβαθμίσει το ρόλο τους και την έχουν κάνει πιο χρήσιμη στην Ατλαντική Συμμαχία. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε, βρήκε την ευκαιρία? Καλημέρα σε όλους σας καταρχήν. Θα πρόσθεσα αυτά που είπατε, βρήκε ευκαιρία βέβαια, αλλά να βάλουμε και λίγο πολύ τη δικιά μας ανοχή. Να αφήνουμε ανενόχλητη ακριβώς με το Κυπριακό. Αναφέρομαι στο Κυπριακό για την εισβολή, τον επικισμό στην Κύπρο. Είναι μια κλασική ευκαιρία τώρα να συνδέσουμε τα δύο θέματα. Δεν την ενοχλούμε καθόλου. Την παραβατική συμπεριφορά και την αθεωρητική ρητορική που αναπτύσσει τα τελευταία δύο χρόνια, πάλι δεν βρίσκει κάτι από εμάς τουλάχιστον. Ούτε από το σημάδι. Μάλλον βρήκαμε τείχο στα αιτήματα για επιβολή κυρώσεων, στρατηγείο, όπως ξέρετε. Βρήκαμε τείχο, γερμανικό τείχος στην Ευρώπη. Όλα προσέκουσαν στο όχι της Μέρκελ την προηγούμενη χρονιά, για όσα έγιναν στα Βαρόσια, για τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Ακριβώς. Και άλλα μπορούμε να ακούμε. Και το τείχος του Βερολίνου να έπεσε, το δικό μας το βλέπω ακόμα να διατηρείται. Να σημειώσω στην Τουρκία, έχει σχέσεις με την Ουκρανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας πούμε αυτό που είναι πιο γνωστή, η σχέση βιομηχανικής συνεργασίας στο στρατιωτικό πεδίο με την κατασκευή του Μπαϊρακτάρ, των κινητήρων του Μπαϊρακτάρ. Ένας σημαντικός αριθμός αυτών των μη επανδρομένων αεροσκαφών έμεινε στην Ουκρανία. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι εξακολουθεί να στέλνει κάποια μπαϊρακτάρ. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα πια. Με τη Ρωσία οι σχέσεις είναι γνωστές, παρά το ότι η Τουρκία θυμάται την κατάρρευση στη Συρία ενός αεροσκάφους ρωσικού, το θάνατο των πιλότων. Και την πήρε μια οριακή παραβίαση για ελάχιστα λεπτά. Η Τουρκία τόλμησε και κατέρευσε το ρωσικό αεροσκάφος. Αυτό το περάσανε. Και παρά την κρίση των δύο χωρών εκείνες τις ημέρες, μετά τα ξαναβρήκανε Μόσχα και Άγκυρα. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο εκεί. Φαίνεται να έχουν συνεργασία στη Λιβύη. Στη Λιβύη πάλι συγκρουστήκανε. Στη Συρία πάλι το ίδιο. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, όπως και να γίνει. Έχει μια πολιτική, αυτή το επιτίδιο ουδέτερο, τη γενική πολιτική που βλέπουμε τώρα πάρα πολλές δεκαετίες. Από εκεί και πέρα όμως βρίσκει ακριβώς όπως είπε τα περιθώρια. Και έρχομαι στο στρατηγό, στον κύριο Πουλιανίδη, για να σας ρωτήσω επιχειρησιακά πώς βλέπετε τις ρωσικές δυνάμεις. Πιστεύετε ότι θα φτάσουν κάποια στιγμή στο Κίεβο? Πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει απόβαση σύντομα στην Οδυσσό, μια πόλη που είναι κομβική σημασία για τη Μόσχα? Ναι, κύριε Πουλιανίδη. Ναι, ακούγομαι τώρα, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σύμφωνα με το σχέδιο Β, είναι το Plan B, που είναι γνωστό. Στην αρχή ξεκινήσαν οι Ρώσοι μια ευνηδιαστική επιχείρηση με μικρές δυνάμεις με πολλά πυραυλικά χτυπήματα. Δεν απέδωσε αυτό το πράγμα. Και μετά ξεκινήσαμε πιο μεγάλες δυνάμεις να επιτίθενται σε πόλεις, να πυροβολούν πόλεις και να κινούνται στους αντικειμενικούς σκοπούς που είχαν θέσει εξ αρχής, στους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα, ως ζητούμενο αποτέλεσμα, να εξαναγκάσουν την Ουκρανία να συνδικολογήσει. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε το Κίεβο, περικυκλώνεται σε σιγά. Οι αναφορές λένε για δυνάμεις είναι στα 10, 15, 20 χιλιόμετρα, στα περίχωρα. Σιγά σιγά ο κλειός σφίγγει. Δεν είναι εύκολες επιχειρήσεις σε κατοικημένους τόπους. Έχουν πολλά θύματα, έχουν πολλές απώλειες σε μηχανοκίνητα από τον επιτιθέμενο. Οπωσδήποτε οι πολίτες που υπάρχουν μέσα είναι ένας στόχος για αποφυγή. Δεν θέλουν οι Ρώσοι, νομίζω κανένας επιτιθέμενος να είναι τόσο ομός να θέλει να προκαλέσει τόσες δυνάμεις, γιατί και για πρακτικούς λόγους, πέρα από τους ανθρωπιστικούς, η επόμενη μέρα θα έχει τεράστιες δυσκολίες με τα πολλά θύματα. Εν πάση περιπτώσει, το Κίεβο πολιορκείται. Το Χάρκοβο ανθίσταται, αντιστέκεται όλες αυτές τις μέρες με αξιοσημείωτες γενναιότητα των Ουκρανών. Προκαλούν απώλειες. Βέβαια, το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, 1,5 εκατομμύριο πόλη. Είναι σπουδαίο βιομηχανικό κέντρο, έχει ορυχεία, έχει άλλα πράγματα εκεί πέρα. Αμυντική βιομηχανία κυρίως. Πολύ σημαντική. Δεν θα την αφήσουν εύκολα οι Ρώσοι σε αυτή την πόλη. Και είναι και εκεί τα γεωγραφικά, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ κοντά. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν θα μπορέσει μετά να καλύψει το Χάρκοβο. Θα έχει ρόλο σημαντικό στην επόμενη μέρα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε στις ανατολικές επαρχίες, εκεί είναι ο όγκος των Ουκρανικών δυνάμεων. Φαίνεται ότι μετά το Χάρκοβο είναι θέμα, εκτιμώ, λίγων ημερών να κρατηθεί ή
θα είναι σε τέτοια κατάσταση μειωμένη αντίσταση που θα παρακαμφθεί και οι ρωσικές δυνάμεις κατά πάσα πιθανότητα, αν ωραία με το χάρτη, θα κατευθούν από το Χάρκοβο προς τον Δνήπρο ποταμό μέσω Πολτάβας και Κρέμεντσουκ, αν μπορούμε να το δούμε, και θα πάνε στο Ντόνετσκ. Οι δυνάμεις θα το κάνουν αυτό, κάνουν ένα κλειό. Φαίνεται να προσπαθούν να κάνουν οι Ρώσοι ένα κλειό με πίσω όριο το Δνήπρο ποταμό. Προφανώς προϋπόθεση να κατευθυνθεί και η πόλη Ντνίπρο, η Ντνίπρο Πρέτοβριτς, που είναι πάνω στο ποτάμι. Και οι δυνάμεις της Μαριούπολης, μετά την πτώση της Μαριούπολης, που και για αυτή είναι θέμα λίγων ημερών η κατάληψή της. Φαίνεται ότι έχουν μπει όλες οι αναφορές, ναι, κύριε Πουλανίτη, λένε ότι έχουν μπει στον αστικό ιστό, γίνονται μάχες σώμα με σώμα. Είδαμε, ναι, εικόνες μετεθωρακισμένα μέσα στους δρόμους της πόλης και κάποιοι λένε ότι ένα τμήμα της πόλης στα ανατολικά βρίσκεται ήδη υπό ρωσικό έλεγχο. Όλα αυτά βέβαια μένει να επιβεβαιωθούν. Στο πεδίο πάντα υπάρχουν και απρόοπτα, ναι, ναι, αλλά είναι θέμα ημερών, πολύ λίγων ημερών, λιγότερων ημερών από το Χάρκοβο. Οπότε τα στρατεύματα, τα ρωσικά, εκτιμώ ότι θα κινηθούν προς βορρά, να συνενωθούν με αυτά που έρχονται από Χάρκοβο. Βέβαια, οι αποστάσεις είναι μεγάλες, έτσι, είναι πάνω από 200 χιλιόμετρα, δεν είναι εύκολο να γίνουν αυτές οι κινήσεις, αλλά προφανώς και οι Ουκρανοί το βλέπουν αυτό. Στις ανατολικές επαρχίες, εάν την Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, ήταν ο όγκος του Ουκρανικού στρατού. Άλλες αναφορές να λένε για 60-70 χιλιάδες κόσμο, κάπου εκεί πάνω συμπλήν. Προφανώς το βλέπουν και οι Ουκρανοί ότι κάποια στιγμή θα περικυκλωθούν εκεί πέρα. Δεν έχουν άλλες δυνατότητες. Οπότε πότε θα γίνει αυτό, δεν μπορεί να το βλέπει κανείς. Μιλάμε τώρα για αποστάσεις των 200 χιλιόμετρων. Σε εχθρική χώρα δεν είναι εύκολο να πάνε. Φαίνεται ότι οι Ουκρανοί πλέον έχουν αναπτύξει τον εθνικισμό με την καλή έννοια. Έτσι. Υπερασπίζουν την πατρίδα τους και θα έχουν αξιοσημείωτη αντίσταση, εκτιμώ και εκεί. Αλλά οι Ρώσοι δεν έχουν δυνατότητα να χάσουν. Δεν είναι δυνατόν να μην το κάνουν αυτό το πράγμα, να μην το επιτύχουν με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα, αν θα κάνουν ταυτόχρονα επιχείρηση προς την Οδυσσό, γιατί πριν την Οδυσσό είναι το Μικολάιφ, το οποίο αντιστέκεται και αυτό. Έχει σχεδόν ισοπεδωθεί το Μικολάιφ ναι, με βάση όλες τις αναφορές ναι, και τα όσα ναι, βλέπουμε εδώ μας μεταδίδει η απεσταλμένη μας από την Οδυσσό. Είναι απανοτά τα χτυπήματα και όλοι φοβούνται ότι θα επιχειρηθεί μια συνδυασμένη ενέργεια από δυνάμεις της ξηράς που θα έρθουν από το Μικολάιφ και ναι, από υπάρχουν τη θάλασσα ναι, εναντίον της Οδυσσού. Οι δυνάμεις των πεζοναυτών που είναι στα πολεμικά πλοία δεν έχουν απασχοληθεί πουθενά, δεν έχουν διατηρηθεί πουθενά ακόμα. Οπότε είναι διαθέσιμες προφανώς για την Οδυσσό. Να κάνω μια παρένθεση για να πω ότι οι παραθαλάσσιες πόλεις του Εύθυνων Πόντο, Οδυσσός, Μαριούπολη, Μικολάιφ και τα υπόλοιπες, έχουν από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης μια, να το πω, ιδιαίτερη οχύρωση, έχουν παριά οχύρωση. Δεν μιλάω τώρα για το φράγματα με τα τσουβαλάκια, με την άμμο και αυτά τα. Ναι, ναι. Ότι εμπόδιο μπορεί να κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Έχουν όμως οχύρωση, έχουν υπόγεια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσει τον κόσμο από εκεί, ό,τι στέκεται. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται αμύωτη η αποστολή αντιαρματικών και αντιρροπορικών μικρού ελληνικού από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δίνει πρόσθετη δυνατότητα στους Ουκρανούς στο πεδίο της μάχης. Όχι όμως, να το σημειώσουμε αυτό ιδιαίτερα, όχι αλλά να καθυστερήσουμε την αντίστασή τους. Ακριβώς. Κύριε Μπουλιανίτη, πιστεύετε ότι ο ρόλος των τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών που έχουν δώσει στην Ουκρανία έχει παίξει ρόλο σε αυτή την στεναρή αντίσταση ή την αντίσταση που ως τώρα προβάλλουν? Στην αρχή έπαιξαν ρόλο. Έπαιξαν σοβαρό ρόλο, αλλά τώρα δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν πολύ λίγα. Δεν είναι εύκολο να πετάξουν. Είδαμε μόνο μια προσβολή φάλαγγας τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο από ένα-δύο drones, αλλά αυτά δεν νομίζω να είχαν τύχει στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο ήθελα να γυρίσω την κουβέντα μας σε αυτό που είπα για τις ενισχύσεις που δέχεται η Ουκρανία σε αντιαρματικά και αντιρροπορικά. Αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν τη τύχη του πολέμου. Απλά διονύζεται μια κατάσταση και δεν ξέρω αν αυτό είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού. Εννοώ ότι κάποια στιγμή οι Ουκρανοί θα πρέπει να δούνε πού βρίσκονται και τι επιβάλλει το συμφέρον της χώρας τους. Έτσι. Και για να μην παρεξηγηθώ, είμαι πολύ ξεκάθαρος στην τοποθέτησή μου ότι είμαστε κατά της εισβολής της Ρωσίας. Είναι απαράδεκτη, είναι αδιανόητη η σημερινή εποχή. Παραβιάζει κατάφαρα το διεθνές δίκαιο. Οι Ουκρανοί αμήνονται.
Ό,τι άλλο και να υπήρχε υπέρ βομών και αιστείων, έτσι δεν είναι όμως. Ναι. Και οι δικές μας πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας ήταν όταν υψώσαμε το ανάστημά μας απέναντι σε υπέρμετρους αντιπάλους, έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς, αλλά υπήρχαν όμως άλλα τα ιστορικά δεδομένα και μην όλοι ή κάποια γέφυρα, οτιδήποτε. Και δεν είναι όμως προφανές ότι επιλέγουν να δώσουν τη μάχη στο πεδίο που τους διευκολύνει, δηλαδή μέσα στις πόλεις. Ναι. Κάτι τους που καθιστά δύσκολη και την επιχειρησιακή σύμφωνη δραστηριότητα των Ρώσων. Ναι, ναι, αυτή όμως η τακτική δεν είναι νίκη. Δεν είναι νίκη. Δεν μπορεί να καταστρέψει τον εχθρό, να τον βγάλει εκτός συνόρων, να τον αποτρέψει έτσι. Δηλαδή μπαίνουν σε μια πόλη, αμήνονται, υφίστανται απώλειες, υφίστανται απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Και από εκεί και πέρα περιμένουν να παρέμβει κάποιο άλλο να κάνει. Είναι προφανές αυτό η στρατηγική. Έχουν εκφράσει ήδη την πικρία του. Νομίζω ο Ζελένσκι έχει εκφράσει ήδη την πικρία του απέναντι στον ΝΑΤΟ, γιατί θα περίμενε ίσως πιο ουσιαστική, πιο βαθιά εμπλοκή των δυτικών χωρών σε αυτή την σύγκρουση και την επίθεση που δέχεται προς υπεράσπιση του. Ναι. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε πως τελικά θα μπορέσει να βρεθεί κάποιο είδους διευθέτηση. Πώς θα μπορούσε ο Ζελένσκι να δεχτεί μια διευθέτηση που θα και να παραμείνει στην εξουσία την επόμενη μέρα. Τη χώρα του και να παραμείνει, όπως λέει η Αλεξία, στην εξουσία. Ναι. Το να παραμείνει στην εξουσία, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Προφανώς θα παίξει ρόλο στην επόμενη μέρα, εκτός αν συμβεί κάτι απρόοπτο. Αλλά τώρα έχει γίνει σύμβολο. Αν ήταν άλλο Ζελένσκι την πρώτη εβδομάδα, δεν ήξερε κανένα. Τώρα τον ξέρει όλο ο κόσμο. Είναι ένα σύμβολο αντίσταση για τον Ουκρανικό λαό. Προφανώς έχει τη δυνατότητα, έχει περισσότερες δυνατότητες στο πολιτικό πεδίο να προωθήσει κάποια λύση και να έχει τη συνένεση του πληθυσμού. Οι πόλεμοι, οι σειράξεις τελειώνουν με δύο τρόπους. Mm-hmm. Ή και οι δύο αντίπαλοι, οι περισσότεροι αντίπαλοι στο πεδίο της μάχης εξουθενώνονται και αποφασίζουν ότι μέχρι εδώ η ζημία δεν έχουμε άλλα κέρδη. Ό,τι πάμε παραπέρα από εδώ θα έχουμε τεράστιες καταστροφές, αμοιβία και δεν συμφέρει πλέον να συνεχίσουμε. Ή ο ένας εκ των δύο αντιπάλων καταβάλλεται. Καταβάλλεται τελείως στη συνθηκολογία. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να σταματήσει και εδώ. Εκτός αν παρέμβει η διεθνή κοινότητα, αλλά αυτό η διεθνή κοινότητα εννοώ το ΝΑΤΟ έτσι και η Δύση, με πιο δραστικό τρόπο, αλλά αυτό θα σημαίνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, πυρηνικό πόλεμο πλέον. Εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Σε άλλες χώρες που δεν δέχονται πυρηνικά, ίσως να υπήρχε και μια δραστική παρέμβαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας με μια ειρηνευτική δύναμη. Εδώ δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Σταδιέ, ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας, κύριε Πουλιανίτη. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπατε. Ναι. Ένα τελευταίο να παρακαλώ πω για τον κύριο Φάμελο. Δεν είναι θέμα να συμπληρώσω κάτι. Οπωσδήποτε οι στρατιωτικοί και όλοι οι συνάδελφοι που έρχονται και κάνουν αναλύσεις κτλ. Δεν απολαμβάνουν καθόλου τον πόλεμο. Οι περισσότεροι έχουμε στην Ελλάδα εμπειρίες από ειρηνευτικές αποστολές. Δεν είναι καθόλου τα πράγματα. Όχι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Προσωπικά δεν ήμουν πουθενά κατά τη διάρκεια σύραξη. Ήμουν μετά, λίγο μετά. Οι καταστροφές είναι άλλο πράγμα να βλέπεις τηλεόραση και να βλέπεις δυστυχία των ανθρώπων. Έτσι, τις απώλειες, την νεκροταφεία γεμάτα, είτε είναι χριστιανικά, είτε μουσουλμανικά. Και να πω κάτι άλλο, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επομίστηκαν όλο το βάρος του μεταναστευτικού προσφυγικού από το 2015 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Ο υποφαινόμενος είχε εμπλακεί πάρα πολύ ενεργά στο μεταναστευτικό. Mm-hmm. Παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα τα επιχειρησιακά. Όλοι οι συνάδελφοι δώσαν τον καλύτερο του σε αυτό, όλοι. Και είδατε ότι υπήρχε αυτή η τεράστια επιτυχία, χωρίς να έχουμε απώλειες, χωρίς να έχουμε στο εσωτερικό, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Διεκπαιρεώσαμε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια κόσμο με υποδειγματικό τρόπο. Να πω μόνο ένα τελευταίο. Λόγω της εμπειρίας και της αποτελεσματικότητας, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήσαν να κάνουν σχολείο διαχείρισης οργάνωσης δομής και διαχείρισης δομής. Αυτό το σχολείο λειτουργήσε, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα, στο Κιλκίς. Έρχονταν συνάδελφοι από όλες τις χώρες να το παρακολουθήσουν. Τότε όμως είδατε ότι δεν περίψεσε η αλληλεγγύη, είναι αλήθεια, σε μια Ελλάδα που ναι, ήταν στη δίνη μιας χρεοκοπίας και σήκωνε δυσανάλογο βάρος, μάλλον ως προκεχωρημένο φυλάκιο αντιμετωπίστηκε από τους Ευρωπαίους που ήθελαν να κρατήσουν, ναι, στο προσφυγικό εννοώ πάντα, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες έξω από την πόρτα τους. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε όμως. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι ροές που διαχειρίστηκε η Ελλάδα ήταν πρωτοφανής το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.